Ξεκινούν και στην περιοχή μας από το ερχόμενο Σάββατο οι πρώτοι εμβολιασμοί για τα άτομα άνω των 85 ετών, καθώς εστάλησαν τα πρώτα SMS όσους χρησιμοποιούσαν την ΑΕΛ συνταγογράφηση, ορίζοντας τους ραντεβούς σε ένα από τα 3 εμβολιαστικά κέντρα της πόλης, δηλαδή στα 2 νοσοκομεία αλλά και στο Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων. Για όσους βέβαια πρέπει να κλείσουν το ραντεβού τους μέσω της σχετικής πλατφόρμας ή των επιλογών που δίνονται, δηλαδή μέσω φαρμακείου ΙΚΕΠ, φαίνεται πως οι επικρατέστεροι για να διεκπαιρεώσουν την διαδικασία είναι τα φαρμακεία. Από χθες και με το άνοιγμα της πλατφόρμας άρχισαν να σπέβδουν ήδη είτε οι ίδιοι ηλικιωμένοι είτε συγγενικά τους πρόσωπα προκειμένου να κλειστούν τα ραντεβού. Η διαχρονική εξάλλου σχέση εμπιστοσύνης με το φαρμακοποιό και τους πολίτες αλλά και η αδυναμία σε αυτές τις ηλικίες να χειριστούν την τεχνολογία και το διαδίκτυο καθιστά τους φαρμακοποιούς ως την πρώτη επιλογή, ενώ να πούμε πως θα πρέπει να έχουν μαζί τους τόσο στα φαρμακεία όσο και στα ΚΕΠ ενδιαφερόμενοι τον άμκα τους αλλά και την ταυτότητα. Όσο για την πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr, μπαίνοντας κάποιος μπορεί να δει αν ανήκει στους πληθυσμιακές κατηγορίες που έχουν προτεραιότητα και έπειτα με την χρήση των κωδικών του TaxisNet και του AMCA να μπει στην πλατφόρμα να επιλέξει εμβολιαστικό κέντρο, ημέρα, επιθυμητό χρονικό διάστημα ωρών τόσο για το πρώτο όσο και για το δεύτερο ραντεβού και έπειτα να επιβεβαιώσει τα συγκεκριμένα ραντεβού. Στην κινητικότητα που υπάρχει ήδη από χθες στα φαρμακεία και της πόλης μας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ιωαννίνων Δημήτρης Μήτρικας, με τη διαδικασία όπως εξήγησε να εξελίσσεται ομαλά και μέσα σε λίγα μόλις λεπτά να διεκπεραιώνεται. Ο κ. Μήτρικας εξήγησε ότι η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στον εμβολιασμό είναι στοίχημα, κυρίως για τις ηλικιακές ομάδες που αφορούν και τον μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Από χτες ξεκίνησε η πλατφόρμα να λειτουργεί για να κλείνουν οι ασφαλισμένοι τα ραντεβού τους. Ξεκίνησαν οι 85 χρονών συν να κλείνουν τα ραντεβού. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, κυλάνε όλα εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι μας εμπιστεύονται γιατί έρχονται να πάρουν τις πληροφορίες τους. Τους είναι και πιο εύκολη η διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις ηλικίες είναι λίγο δύσκολο να διαχειριστούν όλη την πλατφόρμα. Σε όσους είχαν άλλη συνταγογράφηση τους έχει πάει κάποιο μήνυμα, αλλά και πάλι και αυτοί οι ασφαλισμένοι μας ρωτάνε πώς μπορούν να επικυρωποιήσουν το ραντεβού τους, τι πρέπει να κάνουν. Οπότε δίνουμε όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες για να μπορέσουν να πάνε να κάνουν το εμβόλιο τους χωρίς προβλήματα. Οι εμβολιασμοί στα Γιάννενα υπάρχουν 3 εμβολιαστικά κέντρα. Θα γίνονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Χατζικώστα και στο ΙΚΑ, στο παλιό ΙΚΑ, στο Πέτρινο που λέμε. Προς το παρόν αυτά είναι τα κέντρα εμβολιασμού. Ο μεγαλύτερος όγκος του πληθυσμού δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα. Θα πάρει λίγο καιρό. Καταλαβαίνετε ότι 85 είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Το καλό είναι ότι δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα της προσεχής ημέρες και για τον υπόλοιπο πληθυσμό και θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, τις μικρότερες ουσιαστικά. Ακριβώς. Που θα σε δεύτερη φάση. Ακριβώς. Εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, έρχεται ο κόσμος, ρωτάει. Ρωτάνε, ναι, η αλήθεια είναι ότι ρωτάνε. Εντάξει, υπάρχουν και ηλικιωμένοι, υπάρχουν και 70 χρόνων άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρά νοσήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που ρωτάνε, οι οποίοι είναι κλινήριες, δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι και πώς θα κάνουν το εμβόλιο τους. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που μας κάνουν, δεν έχουμε απαντήσει σε όλα. Περιμένουμε και εμείς οδηγίες από το Υπουργείο να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό το ενδιαφέρον όμως και οι ερωτήσεις από πλευράς των πολιτών δείχνει ότι υπάρχει πρόθεση του εμβολιασμού και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στίχημα, κύριε Μητρικά. Εγώ πιστεύω ότι μετά από λίγο καιρό, όταν θα δουν ότι όλα κυλάνε ομαλώς, ότι θα θέλει ο κόσμος να εμβολιαστεί και θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν υπάρχουν και παρενέργειες. Οπότε θα τους φύγει λίγο ο φόβος και θα εμβολιαστούν. Τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Όσο και τον εμβολιασμό των ίδιων των φαρμακοποιών, αναμένουν και αυτοί από την πλευρά τους τη χρονική στιγμή για να κάνουν το εμβόλιο, κάτι που εκτιμάται ότι δεν θα αργήσει. Εμείς έχουμε κάνει την αίτησή μας να εμβολιαστούμε. Από ό,τι έχω μάθει σήμερα, ξεκίνησαν και οι γιατροί και οι ιδιώτες γιατροί να εμβολιάζονται, γιατί από τις δημόσιες δομές έχουν εμβολιαστεί εδώ και μια εβδομάδα. Έρχεται και εμάς η σειρά μας στις προσεχείς ημέρες. Πιστεύω να μην καθυστερήσουν, έτσι μας είπανε. Και λογικό είναι να μην καθυστερήσουν. Και θα δούμε. Πιστεύω να κυλήσουν όλα ομαλά. Στο μεταξύ, ο Δήμος Ιωαννιτών και ο ΚΠΑΠΑ στέκονται και αυτή τη φορά αρρωγή με σκοπό να διευκολύνουν ώστε να εξελιχθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Ο ΚΠΑΠΑ με την υπηρεσία των ΚΑΠΗ έχει ξεκινήσει ήδη την επικοινωνία με ηλικιωμένους ώστε να τους ενημερώσει για τη διαδικασία του εμβολιασμού και να βοηθήσει όσους χρειάζονται στη συμπλήρωση και την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Ο Δήμος Ιωαννιτών από την πλευρά του, όπως έχει δεσμευτεί, θα διευκολύνει την μετακίνηση ηλικιωμένων στα εμβολιαστικά κέντρα. Όσοι δεν διαθέτουν τρόπο μετάβασης, όπως τονίζεται και με σημερινή ανακοίνωση,
ανακοίνωση, μπορούν έγκαιρα να απευθύνονται στη γραμμή επικοινωνίας ώστε να προγραμματίζεται η μεταφορά τους με όχημα που θα διαθέσουν ο Δήμος και ο ΟΚΠΑΠΑ. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας είναι το 2651054269. Το θέμα των εμβολιασμών αποτέλεσε και το αντικείμενο της σημερινής ενημέρωσης για την πορεία του εμβολιασμού από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια αλλά και την καθηγήτρια παιδιατρικής του ΕΚΠΑ, λοιμοξιολόγο και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Μαρία Τζολιά. Η χώρα διανύει την τρίτη εβδομάδα εμβολιασμών και η διαδικασία, όπως επισημαίνεται, εξελίσσεται ικανοποιητικά. Σε αυτή την προσπάθεια θα ήθελα να πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι για τους υγειονομικούς του ΕΣΥ που κράτησαν τη χώρα όρθια, αλλά και για τη συντηρητική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, όλου του κόσμου, που έδειξε μεγάλη ωριμότητα, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε και τώρα στην προσπάθεια που ξεκίνησε της διαδικασίας εμβολιασμών. Είναι μια διαδικασία που στους επόμενους μήνες θα μας δώσει τη ζωή μας πίσω, γι' αυτό θέλω όλοι να έχουμε κουράγιο και δύναμη και αντοχή και λίγο υπομονή και πιστεύω ειλικρινώς ότι θα τα καταφέρουμε πολύ καλά. Έτσι διανύουμε τώρα την τρίτη εβδομάδα και η διαδικασία εξελίσσεται κανονικά. Αφού άρχισε και συνεχίζει το εμβολιασμό των υγειονομικών, ταυτόχρονα διενεργείται και ο εμβολιασμός σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Άμεσα στις επόμενες ημέρες, από 16 πρώτου, θα αρχίσει ο εμβολιασμός των συμπολιτών μας άνω των 85 ετών. Μέχρι σήμερα ο εμβολιασμός έχει κυλήσει ομαλά, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και με ρυθμό που είναι ανάλογος με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Έχουν διενεργηθεί σχεδόν 65.000 εμβολιασμοί και έχει εμβολιαστεί ποσοστό 0,59% του πληθυσμού. Η εμπειρία από τα εμβολιαστικά κέντρα είναι άριστη. Η διαδικασία του εμβολιασμού είναι καλά οργανωμένη ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτητα, ασφάλεια, καλή καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων. Η εμπειρία από την πορεία του εμβολιασμού μέχρι σήμερα στη χώρα μας, αλλά και παγκόσμια, είναι ιδιαίτερα θετική και μας κάνει να αισιοδοξούμε. Κάθε μέρα που περνάει, επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο ότι έχουμε στα χέρια μας ένα ασφαλές εμβόλιο, ένα ισχυρό όπλο που θα μας ανοίξει το δρόμο για την έξοδο από αυτή τη δύσκολη κατάσταση και θα μας βοηθήσει να ανακτήσουμε την κανονική ζωή μας. Θα πρέπει ο καθένας από εμάς που καλείται να εμβολιαστεί να ξεπεράσει τυχόν φόβους ή κάποιο δισταγμό και να μην στερήσει από τον εαυτό του αλλά και από τους άλλους γύρω του την προστασία που προσφέρει ο εμβολιασμός. Με μια πρώτη ματιά είναι ίσως φυσικό να είναι κανείς διστακτικός. Μοναδική αντένδειξη στον εμβολιασμό είναι το ιστορικό αναφυλαξία στην πολυεθυλενογλυκόλη, μια ουσία που υπάρχει στο εμβόλιο και χρησιμοποιείται σε καλλυντικά και φάρμακα. Αντένδειξη επίσης είναι το ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης σε προηγούμενη δόση του εμβολίου. Η ύπαρξη αλλεργίας σε τροφές, όπως το αυγό, το φιστίκι και άλλα, κατοικίδια, τσιμπήματα εντόμων, φάρμακα που χορηγούνται από το στόμα ή στο λέιτεξ, πιστεύετε ότι δεν σχετίζεται καθόλου με τον εμβολιασμό και δεν αποτελεί αντένδειξη. Παρόλα αυτά, όσοι έχουν ιστορικό σοβαρής αλλεργίας, θα πρέπει να συμβουλεύονται προηγουμένως στον αλλεργιολόγο που τους παρακολουθεί. Η ύπαρξη προηγούμενου ιστορικού άμεσης αλλεργικής αντίδρασης σε άλλο εμβόλιο ή ενέσιμο φάρμακο δεν αποτελεί απόλυτη αντένδειξη εμβολιασμού. Όμως τα άτομα αυτά μπορούν να εμβολιαστούν αν το αποφασίσουν, αλλά θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερες προφυλάξεις και να προηγηθεί συζήτηση με τον αλλεργιολόγο. Ο εμβολιασμός στις περιπτώσεις αυτές, αν αποφασιστεί, πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Σημαντικό ρόλο στην απόφαση για εμβολιασμό θα πρέπει να παίξει ο κίνδυνος έκθεσης στη λίμωξη, για παράδειγμα εργαζόμενος σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά και ο κίνδυνος να νοσήσει κάποιος βαριά λόγω ηλικίας ή χρόνιου νοσήματος.